θέλετε να μάθετε τώρα που είναι αρχή του χρόνου πώ θα πάνε τα πράγματα. Ε, θα το μάθετε. Αυτό. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά μα. Καλή χρονιά, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να έχουμε και τύχη. Μπορεί να ακούγεται περίεργο και ακούω πολλού που λένε Ναι, μόνοι μα τη φτιάχνουμε με την Βεβαίω. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του ότι ο άνθρωπο είναι αυτό που φτιάχνει τα πράγματα. Μόνο του αρκετά, αλλά χρειάζεται και λίγη τύχη. Δηλαδή, δεν το συζητώ. Έχω <laughs> να σου πω πολλέ ιστορίε. Ε, Τελικά, η καλή χρονιά από την αρχή φαίνεται. Κοίταξε να δει. Ε, ναι, υπάρχει και αυτό που λένε ότι μ, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η καλή χρονιά από το πρωί φαίνεται. Αλλά εντάξει, εγώ δεν. Δεν το πολύ πιστεύω κιόλα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Νομίζω ότι αν, αν κάτι δεν σου πάει καλά στην αρχή, το σκέφτεσαι τόσο πολύ που μπορεί να σου γίνει η αιμονή, ρε παιδί μου. Αλλά στην ουσία δεν είναι. Εσύ το φτιάχνει πάλι. Παιδιά, καλή διάθεση να έχουμε αυτό. Ε, σήμερα ήμουν, είχα φοβερά διλήμματα. Είναι και ο ανάδρομο Ερμή. Δεν ξέρω δεν θα αν. Θα ρωτήσω γι' αυτό. Ναι, κάπω αν σα επηρέασε αυτέ ναι, τι μέρε. Εγώ γεν, γενικά σήμερα ξεχνάω mm. πάρα πολύ, κάνω πάρα πολλά λάθη. Mm. Όχι τι άλλε μέρε δεν κάνω, αλλά έχω τόσο πολλά. <laughs> ε, παίζει το ρόλο του, ε. Ναι, παίζει λιγάκι το ρόλο του. Τέλο πάντων, αυτά τα μπερδέματα, τη λίγη σύγχυση. Λοιπόν, είχα πάρα πολλά διλήμματα. Λέω πρώτη μέρα, τι να πω, Να πω για το μήνα, να πω για την εβδομάδα, να πω για τη χρονιά. Δηλαδή, είχα πάθει ένα τέτοιο. Τέλο πάντων, κάνοντα έτσι μία μικρή διαπραγμάτευση χτε, ε, αποφάσισα να πούμε σήμερα για την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του χρόνου. Θα πούμε τις επόμενες μέρες για τη χρονιά, αύριο δηλαδή. Θα πούμε για τη χρονιά και μετά αύριο θα πούμε και για τον Ιανουάριο. Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολλά αυτές τι τις μέρες. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Έτσι. Και αυτή η πρώτη εβδομάδα της καινούργια χρονιάς ε, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, σε αστρολογικό επίπεδο. Καταρχάς να πούμε ότι από αύριο η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο, μπαίνει στο ζώδιο του Ιδροχώου. Καλά νέα αυτά για κάποια ζώδια, για τα ζώδια του αέρα κυρίως, δίδυμη ζυγή υδροχό είναι αυτοί που θα πάρουν έτσι, τη μερίβα του λέοντος από την επιρροή τη. Αφροδίτη, θυμίζω, έχει να κάνει με σχέσει, έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με τα λεφτά, έχει να κάνει με τη διάθεσή μα. Άρα είναι με έτσι μια καλή στιγμή να ευνοηθούν και κάποιοι άλλοι. Να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα φέρνει επίση μια πολύ ωραία όψη. Στι 4 του μηνό είναι όψη πάρτι. Θα μου πει στι 4 του μηνό δεν έχουμε κάτι να γιορτάσουμε. Έχουμε παρακάτω. Δεν πειράζει, εσεί ξεκινήστε το πάρτι από τι 4. Έχουμε την όψη Αφροδίτη Δία, ένα ωραίο εξάγωνο. Πραγματικά, όταν δύο πλανήτε ευεργέται στην αστρολογία, η Αφροδίτη Οδία ενώνουν τι δυνάμει του. Μόνο καλό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Αξιοποιήστε αυτή την πληροφορία που σα δίνω για τι 4 Ιανουαρίου. Ο καθένα με τον τρόπο που σκέφτεται ε, και με τα πλάνα που τέλο πάντων έχει. Και αυτή η εβδομάδα φέρνει και την πρώτη τη καινούργια χρονιά. Μία πανσέλινο στον άξονα καρκίνου εγώκερου. Η Σελήνη θα είναι στον καρκίνο, ο ήλιο στον εγώκερο. Και θα κάνει αυτή η πανσέλινο μία αντίθεση με τον ανάβρωμο Ερμή. Αυτό θα συμβεί το βράδυ των φώτων, δηλαδή Παρασκευή προ Σάββατο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε την, πανσέλινο, την πρώτη πανσέλινο τη χρονιά, η οποία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το συνέστημά μας, είναι ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά ε, είναι σε αντίθεση με τον ανάβρομο Ερμή, άρα μπορεί να προκύπτουν και διάφορα προβληματάκια σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ασυνεννοησία, μεγαλύτερη σύγχυση. Άλλα λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Παίζει όλο αυτό το πράγμα. Καλό είναι να μην πάρουμε τα πράγματα προσωπικά όμω, γιατί ο καρκίνο έχει την τάση να τα παίρνει προσωπικά τα θέματα. Λοιπόν, οπότε η συμβουλή μου είναι ας προσπαθήσουμε στο τέλος της εβδομάδας να είμαστε έτσι λίγο πιο ψύχρεμοι. Ε, αν ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε επίσης για τα φώτα που είναι ένα πολύ ωραίο τριήμερο θα είστε πιο προσεκτικοί και πιο υπομονετικοί στους δρόμους γιατί είπαμε ότι αυτή η πανσέλινος είναι σε κόντρα με τον ανάβρομο ερμή που έχουμε αυτές τις μέρες.